ανοιχτή γραμμή με τις ελληνικές αρχές βρίσκονται οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την απίστευτη υπόθεση παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων. Υπόθεση στην οποία ένα ζεύγος Κυπρίων φέρονται ως οι εγκέφαλοι. Σκόπος των αρχών σε Ελλάδα και Κύπρο είναι η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης έτσι ώστε να εξακριβωθεί αν τα μέλη της πείρας λειτουργούσαν για λογαριασμό τρίτου ατόμου, πιθανόν μη Ευρωπαίου υπηκόου. Οι ελληνικές αρχές μετά τον ντόμινο συλλήψεων φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες πέρασαν χειροπέδες και στον 49χρονο γιο του ζεύγους. Προς εξαγωγή πακέτα τσιγάρων ήταν αποθηκευμένα σε πακέτα που ανέγραφαν ότι περιέχουν διάφορα είδη ζαχαρωτών, όμοια σε μέγεθος και σχήμα με πραγματικά πακέτα τσιγάρων. Περιμετρικά των τείχων των εγκαταστάσεων των αποθηκών που χρησιμοποιούσαν ως εργαστήρια είχαν τοποθετηθεί ειδικά στρώματα μόνωσης ώστε να μην ακούγεται ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Το εργοστάσιο λειτουργούσε με εργάτες αναβάρδιες. Παρασκευάζαν τα τσιγάρα, τα τοποθετούσαν σε πακέτα και στη συνέχεια σε κοντέινερ για να διοχετευθούν μέσω dealer στην μαύρη αγορά. Ενώ για να μην γίνουν εύκολα αντιληπτά τα μέλη του κυκλώματος, επικοινωνούσαν μόνο μέσω δορυφορικών τηλεφώνων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η δράση της πείρας εκτινόταν σε διεθνές επίπεδο και είχε ως κέντρο την Ελλάδα. Σοκαρεί επίσης η ηλικία του ζεύγους που θεωρούνται ως εγκέφαλοι, καθώς ο άντρας είναι 82 ετών, ενώ η σύζυγός του 76.